Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Απόψε είναι Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου, και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Μετά τις αναπητυχείς προσπάθειες του Υπουργού Υγείας για να βγει από το διέξοδο ΕΟΠΗ, αποφασίστηκε χαράτηση 1 ευρώ για κάθε συνταγογράφηση των ασφαλισμένων ασθενών. Το στοιχείο αυτό προκαλεί την άμεση αντίδραση των φαρμακοποιών σε όλη τη χώρα, καθώς διακρίνουν ότι το βάρος πέφτει και πάλι στους Έλληνες πολίτες. Για να βγει από το διέξοδο ΕΟΠΗ, μετά τις αναπητυχείς προσπάθειες του Υπουργού Υγείας, αποφασίστηκε χαράτηση 1 ευρώ για κάθε συνταγογράφηση των ασφαλισμένων ασθενών. Κάτι για το οποίο αντιδρά ο Φαρμακευτικός Σύλλογος, αυτό το βάρος πέφτει πάλι στον ελληνικό λαό. Μετά την αδυναμία του φόρου των τσιγάρων, όπως επανήλθε και πάλι από τον Άδωνη Γεωργιάδη αυτό το μέτρο να χρηματοδοτήσει τον ΕΟΠΗ, μετά την άρνηση των εσόδων μέσα από τον τουρισμό να χρηματοδοτήσουν τον ΕΟΠΗ, την ύφη καλύτερα να την πληρώσει και πάλι ο ασφαλισμένος ασθενής, από τον οποίο αναζητάτε το 1 ευρώ για την εκτέλεση κάθε συνταγής. Μην ξεχνάμε όμως ότι ένας ηλικιωμένος κύριος, ένας συνταξιούχος που προσέρχεται σε ένα φαρμακείο και προσκομίζει συνταγές, μπορεί αυτές οι συνταγές να μην είναι μόνο μία, το 1 ευρώ να ακούγεται λίγο, αλλά κάποιος ο οποίος πληρώνει 10 ευρώ συμμετοχή και προσκομίζει 3 συνταγές, αυτομάτως η συμμετοχή όταν είναι στα 13, οπότε πρόκειται για μια αύξηση 3%. Τεχνιέντος. Το ερώτημα είναι γιατί ο φαρμακοποιός να καλείται να εισπράξει αυτό το χαράτσι από τον ασθενή, και το ερώτημα είναι πώς ο ασθενής ήδη με τις διαρκείς μειώσεις των συντάξεων, των μισθών, καλείται για μία ακόμη φορά να πληρώσει παραπάνω για την υγεία του. Μέτρα χαμηλής πολιτικής και τεχνοκρατικής νοημοσύνης, αλλά μέτρα ενάντια στην ηθική και την εντιμότητα ενός κράτους πρόνοιας, το οποίο πλέον δεν υφίσταται. Και δυστυχώς ο φαρμακοποιός καλείται να υποστεί τις συνέπειες ενός συστήματος που είτε το ακολουθείς είτε σε τελειώνει. Και από την υγεία να περάσουμε στην παιδεία και στα θέματα που αφορούν τη δική μας περιοχή, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Δαιμών του Μουσικού Σχολείου Κομωτινής παραχώρησε συνέντευξη τύπου με θέμα την ενημέρωση για τα ζητήματα, προβλήματα που αφορούν στη λειτουργία των μουσικών σχολείων τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε πανελλαδικό. Τα θέματα τα οποία σχετίζονται με τη σύντηση και τη μεταφορά των μαθητών ήταν αυτά τα οποία επικράτησαν σήμερα. Εκεί επισημάνθηκε ότι παρουσιάζεται ένα νομικό κενό. Για τον λόγο αυτό ξεκινούν κινητοποιήσεις την Παρασκευή στις 11.30 το πρωί με συλλαλητήριο και πορεία προς την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στη συνέντευξη παραχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Νέων και Κηδεμών του Μουσικού Σχολείου Κομωτινής ενημέρωσε για ζητήματα, προβλήματα που αφορούν τη λειτουργία των μουσικών σχολείων τόσο τοπικά όσο και πανελλαδικά, ειδικότερα σε θέματα που αφορούν τόσο τη σύντηση όσο και τη μεταφορά των μαθητών που υπάρχει νομικό κενό. Για τον λόγο αυτό ξεκινούν τις κινητοποιήσεις την Παρασκευή στις 11.30 το πρωί με συλλαλητήριο και πορεία προς την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κινητοποίηση που έχουμε μεθαύριο, την Παρασκευή. Όλα τα μουσικά γυμνάσια και καλλιτεχνικά σχολεία, γυμνάσια Λύκεια σε όλη την Ελλάδα, προς τις περιφέρειες και φυσικά το Υπουργείο στην Αθήνα. Εμείς λοιπόν, όσο βρίσκεται και το κτίριο της περιφέρειας εδώ, σας καλούμε εσάς, όπως και όλο τον κόσμο της Ροδόπης και φυσικά τους γονείς και τους μαθητές του σχολείου, να περιφρουρήσουμε λοιπόν το σχολείο και τα δικαιώματα που είχαμε μέχρι τώρα. Θα πω λοιπόν ότι με έναν νόμο που έγινε, ψηφίστηκε το καλοκαίρι, μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες της μετακίνησης των μαθητών από τους Δήμους στην περιφέρεια. Να πω ότι πριν γίνουν την καλλικρατική Δήμη, αυτή την αρμοδιότητα την είχε η Νομαρχία. Στη συνέχεια λοιπόν η μεταφορά που έγινε της αρμοδιότητας στους Δήμους δημιούργησε πρόβλημα, γιατί για παράδειγμα είχαμε παιδιά που έρχονται από το Δήμο Ιάσμου ή από το Δήμο Σαπών ή από το Δήμο Ερεανών, οπότε αυτό δεν μπορούσαμε να βρεθούν ποιος θα πληρώνει ποιον. Και μετά από αιτήματά μας και διαμαρτυρίες μας, το καταλάβαν και το μεταφέραν στην περιφέρεια. Εν τέχνος, σε αυτή τη μεταφορά της αρμοδιότητας της μεταφοράς από τους Δήμους στην περιφέρεια, ξεχάσαν να βάλουν ποιος έχει την αρμοδιότητα της σύντησης. Αφήσαν ένα κενό λοιπόν στο ποιος θα έχει την αρμοδιότητα της σύντησης. Με ενέργειες λοιπόν του Δημάρχου, με τον κύριο Χούτο που έχει την
και κάποια υπόλοιπα χρημάτων που υπήρχαν, συνεχίζουν για ορισμένες μέρες να σιτίζονται τα παιδιά στο σχολείο. Δυστυχώς όμως αυτό θα τελειώσει. Γι' αυτό λοιπόν και κατεβαίνουμε σε αυτές τις κινητοποιήσεις για να αφυπνίσουμε το κράτος και να πει στη διαδικασία να δώσει την αρμοδιότητα σε κάποιον, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει νομικό κενό. Άρα λοιπόν ένα θέμα η σύντηση, ένα δεύτερο η μεταφορά και ένα τρίτο που έχουμε που μας καίει είναι η αναγνώριση των μουσικών σπουδών που κάνουν τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας τελειώνουν από εδώ και παίρνουν το πτυχίο που παίρνει και ένα παιδί από ένα γενικό λύκειο. Όμως τα παιδιά εδώ κάνουν 6 χρόνια πιάνο και αρμονία. Δεν παίρνουν κανένα χαρτί. Τα 2 πρώτα χρόνια τα ξεκίνησε τα μουσικά γυμνάσια λύκεια. Υπήρχε αυτό και υπάρχει και στην ιδρυτική τους... Στον ιδρυτικό νόμο του 88. Ότι τα παιδιά λοιπόν θα πρέπει να περνάνε κάποιες κρατικές εξετάσεις και να παίρνουν μια πιστοποίηση. Αυτό λοιπόν δεν συμβαίνει. Αντίθετα, αν το παιδί πάει σε κάποιον ιδιώτη και πληρώσει, την επόμενη μέρα μπορεί να πάρει αυτή την πιστοποίηση. Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία, μίλησε και ο Ταμείας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Κομωτινής, Γιώργος Εφετζής. Είχε προβλεφθεί λόγω του διευρυμένου ωραρίου που έχουν τα παιδιά να σιτίζονται στο σχολείο και μάλιστα με μαγειρεμένο φαγητό, όχι δηλαδή αυτά τα fast food, τα φαγητά, τα sandwich, καθώς επίσης και η μεταφορά τους από και προς το σχολείο με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, με μισθωμένα λεωφορεία και σε μερικές περιπτώσεις και με μισθωμένα ταξί για κάποιες περιοχές όπου ήταν ελάχιστα τα παιδιά και δεν συμφέρε ολόκληρο λεωφορείο. Το κόστος αναμαθητή, βέβαια αυτό χρόνο με το χρόνο διέφερε γιατί υπήρχαν οι αυξήσεις των προϊόντων, ήταν 3,5 ευρώ. Δεν νομίζω ότι ήταν ένα μεγάλο ποσό για να ζημιώσει τον κρατικό προϋπολογισμό. Άλλωστε θεσπίστηκε, όπως είπαμε, δια νόμου. Και είδαμε στην πορεία ότι κάποια σχολεία στην Ελλάδα είχαν σύντηση από την αρχή της ιδρύσεως των σχολείων σε κάποια πόλη, κάποια άλλα δεν είχαν, όπως και εμείς βέβαια μέχρι πριν από λίγα χρόνια συντηζόμασταν με σάντουιτς. Και μετά από κάποιους αγώνες καταφέραμε και φέραμε το μαγειρεμένο φαγητό. Καλής ποιότητας φαγητό, γίνεται έλεγχος από εμάς αλλά και από κάποιες άλλες υπηρεσίες. Οπότε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το κομμάτι είμαστε ήσυχοι. Και φέτος ξαφνικά διαπιστώσαμε, θα πω λίγο ψηλιασμένος, ότι με σκοπό αφαιρέσανε αυτήν τη λέξη, τη σύντηση δηλαδή, από την μεταφορά των Δήμων προς τις περιφέρειες, με απότερο σκοπό να απαξιώσουν σιγά σιγά τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία και σε βάθος χρόνου να τα κλείσουν. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να μάθουμε λεπτομέρειες για μια πολύ ενδιαφέρουσα επιμορφωτική εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται στην Κομωτινή και μάλιστα σε δύο επίπεδα. Αφορά στην ανακάλυψη του σωματιδίου Higgs, σχετίζεται με το πείραμα του ΣΕΝ και για όλα αυτά μας μιλά ευθύς αμέσως η κυρία Κυριαζοπούλου Σοφία, η οποία είναι διδάκτρας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι πίσω από τα πράγματα και βέβαια είναι εκείνη η οποία έρχεται να μιλήσει μαζί με πολύ ξεχωριστούς προσκεκλημένους, τον καθηγητή κύριο Νικόλο Τράκα από το Τευτικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τον κύριο Λουκά Δημήτριο που είναι διευθυντής στο ΚΕΦΕ στον Δημόκρητο, να μιλήσουν όλοι μαζί σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, ειδικότερους, για το πείραμα του αιώνα στο ΣΕΝ. Η κυρία Κυριαζοπούλου θα πρέπει να πω ότι είναι υπεύθυνη του Εργαστηρίου Κέντρου Φυσικών Επιστημών του ΕΚΦΕ. Κυρία Κυριαζοπούλου, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων. Καλησπέρα σας. Χάρηκα πολύ να είμαι μαζί σας. Και εμείς που σας έχουμε κοντά μας, παρότι για την πορεία και το έργο σας κάποια στοιχεία ήταν γνωστά σε μένα ήδη από
Άρεσε ανθρώπους της τοπικής μας κοινωνίας που εκτιμώ ιδιαίτερα, ανθρώπους των γραμμάτων, που κάναν και μάλιστα μια ξεχωριστή αναφορά στο όνομά σας. Το λέω ξέροντας πόσο σεμνήνεστε εσείς ίδια, αλλά νομίζω ότι και όλη η παρουσία σας γενικότερα ως μέλος του πειράματος SMS στο ΟΣΕΝ και μάλιστα τα προηγούμενα χρόνια και την πενταετία 2002-2007 υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική. Θέλετε να ξεκινήσουμε απλά με ένα σχόλιο για αυτή την περίοδο της ζωής σας? Με ένα μικρό σχόλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Η αλήθεια είναι. Στο CERN και στο πείραμα CMS, σε ένα από τα δύο μεγάλα πειράματα που ανακοίνωσαν την ανακάλυψη του σωματιδίου Higgs, ήταν από το 2006 μέχρι το 2007. Από το 2003 μέχρι το 2007, μόλις είχα γυρίσει, επιστρέψει στην Ελλάδα και εργαζόμουν τότε ως ερευνήτρια στο Δημόκρητο. Τώρα βρίσκομαι στην Κομωτινή και μέσα από τη θέση που έχω και με τη βοήθεια της δευτεροβάθμιας προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ περισσότερο για την πόλη μου και να φέρω αυτόν τον αέρα των ανακαλύψεων και της έρευνας και στην περιοχή μου. Γι' αυτό και προσπαθούμε να διοργανώσουμε αυτές τις δύο μεγάλες εκδηλώσεις, πιστεύω, και για τους εκπαιδευτικούς του νομού μας, αλλά και για τα παιδιά του νομού μας. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι αυτό πιστοποιείται ήδη από αύριο, που πραγματοποιούνται αυτές οι δύο επιμορφωτικές εκδηλώσεις. Η μία αφορά στους μαθητές του Λυκείου και μάλιστα της δεύτερης και της τρίτης Λυκείου, όπου θα έρθουν να δουν, να παρακολουθήσουν στοιχεία πραγματικού από αυτό το οποίο γινόταν στους Έρνησος και ο δηλωτικός τίτλος της εκδήλωσης «Ελάτε να γίνουμε ερευνητές στο ΣΕΝ για μία μέρα» δείχνει και την γενικότερη διάθεση και φιλοσοφία αυτού του πράγματος. Θέλετε λοιπόν να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες και γι' αυτό? Βεβαίως. Η μερίδα αυτή που είναι για τους μαθητές θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή. Έρχονται δύο μεγάλοι διακεκριμένοι ερευνητές από την Αθήνα, από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος και από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ειδικά για αυτό το σκοπό. Το πρωί θα έχουμε επιλεγμένους μαθητές όλη τη μέρα, από το πρωί μέχρι στις 6 το απόγευμα, και θα γίνει σε δύο σκέλη. Το πρωί θα υπάρχουν ενημερωτικές ομιλίες, διαλέξεις στους μαθητές για τις σύγχρονες θεωρίες, για τις σύγχρονες ιδέες και τάσεις που υπάρχουν στη φυσική. Μετά θα δοθούν αναλυτικότερες οδηγίες στους μαθητές για πώς οι ερευνητές ψάχνουν αυτά τα καινούργια σωματίδια, πώς κάνουν τις μεγάλες ανακαλύψεις και πώς τελικά παίρνουμε Νόμπελ. Λοιπόν, μετά από αυτό και μετά από το μεσημέρι θα πάνε οι μαθητές με τη συνοδεία μας φυσικά σε κέντρο με υπολογιστές και θα δούνε και θα αναλύσουν μόνοι τους, θα επεξεργαστούν μόνοι τους δεδομένα πραγματικά από το ΣΕΡΝ, θα αναγνωρίσουν μόνοι τους αυτά τα υπέροχα στοιχειώδη σωματίδια, θα κάνουν μόνοι τους τις ανάλογες σκέψεις και θα κληθούν να ανακαλύψουν και αυτοί ήδη γνωστά σωματίδια, ίσως ακόμα και το σωματίδιο Higgs που τόσο πολύ μας ταλαιπώρησε τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά γίνονται σε μία περίοδο που πραγματικά έχουν και η ανακάλυψη του σωματιδίου Higgs έχει τη δική της ιδιαιτερότητα και βαρύτητα λόγω και του Νόμπελ, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Το Νόμπελ ήρθε μετά από την αρχή. Εμείς διοργανώναμε αυτή την εκδήλωση εδώ και καιρό με τους συναδέλφους στην Αθήνα, αλλά ήρθε και το Νόμπελ να μας χαροποιήσει ακόμα περισσότερο και να το κάνει ακόμα πιο επίκαιρο. Και ελπίζω και πιστεύω ότι θα εμπνεύσει και ακόμα περισσότερο τα παιδιά. Τα παιδιά δηλαδή θα εμπνευστούν από αυτό εδώ πέρα. Πιστεύω ότι οι μαθητές αυτή την ημερίδα θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν αυτό που ονομάστηκε πείραμα του αιώνα στο ΣΕΡΝ και αυτό που ακούν στις τηλεοράσεις και να ανακαλύψουν τις θεωρίες για το σωματίδιο Higgs που βραβεύτηκαν με Νόμπελ. Mm-hmm. Πιστεύω επίσης ότι για τα παιδιά αυτά της Ροδόπης, για μας εδώ που βρισκόμαστε τόσο μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι σημαντική πολύ ευκαιρία να συναντήσουν αυτούς τους επιστήμονες και τους ερευνητές που είναι στα μεγάλα ερευνητικά κέντρα, κάτω στην Αθήνα, στο Δημόκρητο, στο ΣΕΡΝ, να εμπνευστούν από αυτούς, από τα επιτεύγματα της ανθρώπινης διανόησης.
πιστεύω ότι χρειαζόμαστε τέτοια παραδείγματα στην σημερινή εποχή. Πάντως θα πρέπει να σημειώσω, κυρία Κυριαζοπούλου, το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερο, και ας μην μείνουμε στους τίτλους, και άρα όμως έτσι θα απευθύνω και ένα ερώτημα. Μία επιστήμονας, όπως καταλαβαίνουμε την έννοια, όπως την κατανοούμε όλοι μας κατά μέσο όρο, να έρθει από το εργαστήριο και τα πειράματα πίσω στο σχολείο και να προσπαθήσει με στοιχεία πραγματικού να δώσει στους μαθητές στο καλύτερο υλικό που μπορεί να έχει η χώρα μας και μάλιστα σε αυτές τις ηλικίες ψήγματα, βασικά στοιχεία της επιστήμης, ίσως ανοίγοντας έναν δρόμο εντελώς διαφορετικό. Πώς είναι για σας αυτού του τύπου η ενασχόληση και πώς την επιλέξατε? Συγγνώμη που προσωποποιώ και πάλι την συζήτηση, όμως έχει ένα εξαιρετικό, κατά την απόψη μου, ενδιαφέρον να δούμε πώς τελικά μπορεί πραγματικά η διδασκαλία να ανοίξει δρόμους για τους μαθητές. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η συζήτηση και θεωρώ ότι η διδασκαλία και η εκπαίδευση είναι το μέλλον αυτού του τόπου και θα πρέπει να δούμε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό και είναι και εκπαιδευτική μας επίσης. Είναι, εμείς όσοι είμαστε στην μάχη με εκπαιδευτική προσπαθούμε πάρα πολύ να δώσουμε ό,τι μπορούμε. Εγώ αυτή την εμπειρία έχω, αυτό προσπαθώ να δώσω και ιδίως προσπαθώ να το δώσω στο μέρος από το οποίο γεννήθηκα και για μένα αυτό είναι πολύ συναισθηματικά σημαντικό. Γι' αυτό όμως, επειδή είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, θα πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τα δούμε πιο εκτενώς κάποια άλλη στιγμή, γιατί σε αυτό, όπως σας είπα, εμπλέκεται πάρα πολύ και το συναίσθημα. Μάλιστα. Να πούμε επίσης ότι πραγματικά σε αυτούς τους ρυθμούς θα κινείται η πόλη από αύριο, έτσι δεν είναι? Να δώσουμε και το χώρο που θα πραγματοποιηθεί όλη αυτή η επιμορφωτική ημερίδα. Ναι, μιλήσαμε για την μία ημερίδα. Μόνο των μαθητών. Ναι. Δεν μιλήσαμε για τους καθηγητές και εκπαιδευτικούς. Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε για τους εκπαιδευτικούς που είναι αυτοί που δίνουν τη φωτιά στα παιδιά, αυτοί που βάζουν τη φωτιά στα παιδιά για τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και οι ίδιοι λοιπόν θέλουν να ενημερωθούν και να επιμορφωθούν πάνω σε αυτό και γι' αυτό αύριο στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης θα έχουμε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Η μεγάλη ανακάλυψη του σωματιδίου Higgs και το Νόμπελ Φυσικής 2013, το πείραμα του αιώνα στο ΣΕΡΝ». Οι ομιλητές και οι εισηγητές της εκδήλωσης θα είναι πάλι ο κύριος Τράκας Νικόλαος, είναι καθηγητής από το Εξωτερικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ο οποίος έχει πάρει και βραβεία πανευρωπαϊκά σε θέματα εκλαήκευσης της φυσικής. Θα είναι ο δόκτωρ Λουκάς Δημήτριος, διευθυντής ερευνών στο Δημόκρητο, στο ΚΕΦΕ Δημόκρητος και επίσης μέλος του πειράματος EMS στο ΣΕΡΝ, με πολλή δουλειά πάνω στον ανιχνευτή και μάλιστα σε γνωστή εταιρεία κοντά στην πόλη μας, στην Αλεξανδρούπολη. Και εγώ φυσικά θα προσπαθήσω σαν υπεύθυνη του εργαστικού κέντρου και σαν πρώην ερευνητής να ενημερώσω τους καθηγητές για τα είδη των ανιχνευτών και για το μεγάλο ακρονικό επιταχυντή LHC που υπάρχει στο ΣΕΡΝ. Οι ομιλίες μας θα αναφέρονται στις σύγχρονες θεωρίες στη φυσική και στη συγκλονιστική έρευνα που έχει γίνει για αυτή την ανακάλυψη του σωματιδίου. Θα είναι διαθέσιμες κάπως στο διαδίκτυο, μήπως έχετε επίσης σκεφτεί όσοι θα θέλαν και ηλεκτρονικά να σας παρακολουθήσουν, είχαν αυτή τη δυνατότητα? Αυτή τη φορά όχι, ήταν λίγος ο χρόνος και λίγη από θέμα είναι ένα δύσκολο εγχείρημα να τα κάνουμε όλα μαζί. Ελπίζουμε όμως ότι θα το κάνουμε κάθε χρόνο αυτό, ειδικά για τους μαθητές. Και αυτό είναι ο στόχος μου, το είχα υποσχεθεί και πέρυσι κάποια στιγμή, και ότι θα κάνουμε masterclass στην Ελλάδα, θα κάνουμε αυτό εδώ πέρα που αφήνει εκδήλωση για τους μαθητές στην Κομωτινή, οπότε τότε ελπίζω να αναβαθμίσω και αυτήν και να μπορεί να γίνει κάτι και για το πλατή κοινό που ενδιαφέρεται να μάθει γι' αυτό. Ίσως και αργότερα μέσα στον χρόνο μπορέσουμε και κάνουμε κάτι σε επίπεδο που μπορεί να το παρακολουθήσει και όλος ο κόσμος. Αν και αυτό θα είναι επίπεδο που μπορεί να παρακολουθήσει, πιστεύω, αρκετός κόσμος. Κύριε Γιαζοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
Σας ζητώ συγγνώμη για την γρήγορη έτσι ενημέρωση που είμαι αυτή τη στιγμή στο δρόμο. Ελπίζω να τα πούμε από κοντά. Σας περιμένουμε, να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Κάθε επιτυχία και σας περιμένουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο CERN και στο πείραμα CMS, σε ένα από τα δύο μεγάλα πειράματα που ανακοίνωσαν την ανακάλυψη του σωματιδίου Higgs, ήταν από το 2006 μέχρι το 2007. Από το 2003 μέχρι το 2007, μόλις είχα γυρίσει, επιστρέψει στην Ελλάδα και εργαζόμουν τότε ως ερευνήτρια στο Δημόκρητο. Τώρα βρίσκομαι στην Κομωτινή και μέσα από τη θέση που έχω και με τη βοήθεια της δευτεροβάθμιας προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ περισσότερο για την πόλη μου και να φέρω αυτόν τον αέρα των ανακαλύψεων και της έρευνας και στην περιοχή μου. Γι' αυτό και προσπαθούμε να διοργανώσουμε αυτές τις δύο μεγάλες εκδηλώσεις, πιστεύω, και για τους εκπαιδευτικούς του νομού μας, αλλά και για τα παιδιά του νομού μας. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι αυτό πιστοποιείται ήδη από αύριο, που πραγματοποιούνται αυτές οι δύο επιμορφωτικές εκδηλώσεις. Η μία αφορά στους μαθητές του Λυκείου και μάλιστα της δεύτερης και της τρίτης Λυκείου, όπου θα έρθουν να δουν, να παρακολουθήσουν στοιχεία πραγματικού από αυτό το οποίο γινόταν στο CERN, ίσως και ο δηλωτικός τίτλος της εκδήλωσης «Ελάτε να γίνουμε ερευνητές στο CERN για μία μέρα», δείχνει και την γενικότερη διάθεση και φιλοσοφία αυτού του πράγματος. Θέλετε λοιπόν να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες και γι' αυτό. Βεβαίως. Η μερίδα αυτή που είναι για τους μαθητές θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή. Έρχονται δύο μεγάλοι διακεκριμένοι ερευνητές από την Αθήνα, από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος και από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ειδικά για αυτό το σκοπό. Το πρωί θα έχουμε επιλεγμένους μαθητές όλη τη μέρα, από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, και θα γίνει σε δύο σκέλη. Το πρωί θα υπάρχουν ενημερωτικές ομιλίες, διαλέξεις στους μαθητές, για τις σύγχρονες θεωρίες, για τις σύγχρονες ιδέες και τάσεις που υπάρχουν στη φυσική. Μετά θα δοθούν αναλυτικότερες οδηγίες στους μαθητές για πώς οι ερευνητές ψάχνουν αυτά τα καινούργια σωματίδια, πώς κάνουν τις μεγάλες ανακαλύψεις και πώς τελικά παίρνουμε Νόμπελ. Λοιπόν, μετά από αυτό και μετά από το μεσημέρι θα πάνε οι μαθητές με τη συνοδεία μας φυσικά σε κέντρο με υπολογιστές και θα δούνε και θα αναλύσουν μόνοι τους, θα επεξεργαστούν μόνοι τους δεδομένα πραγματικά από το CERN, θα αναγνωρίσουν μόνοι τους αυτά τα υπέροχα στοιχειώδη σωματίδια, θα κάνουν μόνοι τους τις ανάλογες σκέψεις και θα κληθούν να ανακαλύψουν και αυτοί ήδη γνωστά σωματίδια ή ίσως ακόμα και το σωματίδιο Higgs που τόσο πολύ μας ταλαιπώρησε τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά γίνονται σε μία περίοδο που πραγματικά έχουν και η ανακάλυψη του σωματιδίου Higgs έχει τη δική της ιδιαιτερότητα και βαρύτερη λόγω και του Νόμπελ, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Το Νόμπελ ήρθε μετά από την αρχή. Εμείς διοργανώναμε αυτή την εκδήλωση εδώ και καιρό με τους συναδέλφους στην Αθήνα, αλλά ήρθε και το Νόμπελ να μας χαροποιήσει ακόμα περισσότερο και να το κάνει ακόμα πιο επίκαιρο. Και ελπίζω και πιστεύω ότι θα εμπνεύσει και ακόμα περισσότερο τα παιδιά. Τα παιδιά δηλαδή θα εμπνευστούν από αυτό εδώ πέρα. Πιστεύω ότι οι μαθητές αυτή την ημερίδα θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν αυτό που ονομάστηκε πείραμα του αιώνα στο CERN και αυτό που ακούν στις τηλεοράσεις και να ανακαλύψουν τις θεωρίες για το σωματίδιο Higgs που βραβεύτηκαν με Νόμπελ. Mm-hmm. Πιστεύω επίσης ότι για τα παιδιά αυτά της Ροδόπης, για μας εδώ που βρισκόμαστε τόσο μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι σημαντική πολύ ευκαιρία να συναντήσουν αυτούς τους επιστήμονες και τους ερευνητές που είναι στα μεγάλα ερευνητικά κέντρα, κάτω στην Αθήνα, στο Δημόκρητο, στο CERN, να εμπνευστούν από αυτούς. Η κυβέρνηση μπορεί να δυσκολεύεται για τις ρυθμίσεις από τα χρέη των οικοκυριών. Ρύθμισε τα χρέη όμως των βουλευτών, προσπαθώντας να περάσει μια σχετική νομοθετική διάταξη, προκειμένου να παίρνουν 15.000 ευρώ άτοκο δάνειο μηνιαίως, έτσι ώστε να αποπληρώνουν τα χρέη τους. Το μέτρο αυτό σχολιάζει ο πρόεδρος του Παραρτήματος Αντιδήρου Ροδόπης, Γιώργος Ιωαννίδης.
Ρύθμιση των χρεών των βουλευτών προσπαθεί να περάσει με ρύθμιση η κυβέρνηση για να παίρνουν 15.000 ευρώ το κοδάνιο μηνιαίως, έτσι ώστε να αποπληρώνουν τα χρέη τους. Ένα μέτρο που βρίσκεται κάθετα αντίθετο το πρόεδρο της ΑΔΥΟΥ, Μουρδάπης Γιώργο Ιωαννίδη. Η δημοκρατία σε εισαγωγικά στη χώρα μας λειτουργεί δια των αντιπροσώπων της. Έτσι, εφόσον η κυβέρνηση δεν μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη των νοικοκυριών, ρύθμισε τα χρέη των βουλευτών. Γι' αυτό προσπάθησα να περάσουν ρύθμιση, ούτως ώστε να παίρνουν 15.000 ανά μήνα άτοκο δάνειο του τέστην 180.000 το χρόνο για να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Η ευτυχία προς τον εαυτό τους, μπράβο. Η ευτυχία απέναντι στον ελληνικό λαό, έσχος. Πρέπει να ντρέπονται και μόνο που σκέφτηκαν αυτή τη ρύθμιση. Τη στιγμή που ξεκινάει ο χειμώνας και δεν μπορεί κανένας μας να βγάλει το χειμώνα με τη τιμή πετρελαίου στο ύψη που την έφεραν, προσπαθώντας να φέρουν έσοδα στο κράτος, ενώ αντιθέτως χάνουν έσοδα με αυτή τη ρύθμιση, ενώ έχουμε νεκρούς από την περσινή χρονική περίοδο του χειμώνα, δείχνει μια αναλγησία των κυβερνώντων απέναντι στον ελληνικό λαό, που αυτή δεν περνάει απαρατήρητη. Απολύσεις οριζόντιες. Ακρίβεια η οποία δεν έχει τέλος, μισθοί οι οποίοι έχουν εξανεμιστεί και γενικά μια κοινωνία η οποία δεν μπορεί να επιζήσει, βλέπει αντίστροφα να υπάρχουν ρυθμίσεις τέτοιες από τη μεριά των κυβερνώντων, οι οποίες να ευνοούν αποκλειστικά μόνο τα συμφέροντα τα δικά τους, γιατί δεν είναι μονάχα αυτοί οι ρύθμοι που είχαν να περάσουν. Μην ξεχνάμε ότι οι συνταξιούχοι βουλευτές ζήτησαν διαμέσου της δικαιοσύνης να εισπράξουν αναδρομικά πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ τη στιγμή που η χώρα είναι βουλιαγμένη. Μπράβο λοιπόν σε αυτούς που επιλέγουμε να μας κυβερνήσουν και βλέπουμε να εξυπηρετούν τα συμφέροντα μόνο τα δικά τους και όσων φυσικά τους στηρίζουν. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να δούμε θέματα τα οποία αφορούν στον αγροτικό κόσμο, κυρίως όμως στους φθινοτρόφους. Φιλοξενήσαμε χθες μέσα από ένα ρεπορτάζ τις απόψεις του Προέδρου του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ροδόπης, του Γενικού Γραμματέα των Κτηνοτρόφων της Ελλάδος, του κυρίου Μαργαρίτη Θεολόγου, σχετικά με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, προβλήματα που μπορούν ακόμη και να εγείρουν, να προκαλέσουν και κινητοποιήσεις. Πάμε να τον συναντήσουμε τηλεφωνικά. Κύριε Θεολόγου, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων. Καλησπέρα, κύριε Θεολόγου. Ο τίτλος ο οποίος επιλέξαμε για ακόμη μια φορά είναι ότι οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση. Χρήματα τα οποία περιμένατε δεν ήρθαν, αλλά και όταν ήρθαν ήταν ιδιαίτερα μειωμένα, έτσι δεν είναι? Ναι, ασφαλώς. Ήταν μειωμένα όσον αφορά την εξωτική, αυτή την που υπόθεται εξωτική. Το υπόλοιπο 30% μπήκε, το 20%, το 10% φόπηκε αναλογικά. Να σκεφτείτε ότι πριν 2,5 μήνες που μας δώσαν το 70%, 65.000 κτηνοτρόφοι κόπηκαν από την εξωτική. Για μένα, ας πούμε, με επιμέρους δικαιολογίες, δηλαδή να το μητρό δεν ήταν καλά συμπληρωμένο, να δεν υπήρχε πιστοποίηση από το ότι μένει στο χωριό. Τη στιγμή που κάνουμε, όταν κάνουμε τις δηλώσεις, από τη Δημαρχία έχουμε προσκομίζουμε τη μονίμου κατοικίας και τα δικαιολογητικά και τα μητρώα. Αυτή η γραφειοκρατία επέλεξε ξαφνικά ο κ. Τσαφτάρης για να κόψει, ακούστε, 65.000 κόσμο πριν 2,5 μήνες. 65.000 άνθρωποι είναι εκτός αυτής της διαδικασίας? Ναι, μπήκανε. Τώρα όμως, τώρα, το προηγούμενο Σαββάτο που μπήκανε, πιστεύω να μην είναι τόσες. Δηλαδή, να έχουν δικαιωθεί. Δηλαδή, δεν ξέρουμε τον αριθμό που ξανακόπηκαν, έτσι. Όμως, πιστεύω ότι να είναι μικρός αριθμός. Αλλιώς είναι απαράδεκτοι οι έχοντες και κατέχοντες με την εξουσία αυτού του τόπου σήμερα. Εσείς με την Πανελλήνια Ένωση των Κτηνοτρόφων κινητοποιηθήκατε άμεσα, αντιδράσατε άμεσα, ούτως ώστε... Ήμασταν ο μόνος φορέας που επανειλημμένα έχουμε επισκεφθεί το Υπουργείο, παρόλη την αδιαφορία που δείχνει. Εμείς κάνουμε πέτρα την καρδιά. Έχουμε πει αυτά τα προβλήματα, όπως και για το ΦΠΑ έχουμε πει, είναι απαράδεκτο που δεν έχουν πληρωθεί όλοι οι συνάδελφοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, όπως για την ενίσχυση την οποία αντιτάξαμε το πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη και τώρα δεν δεσμεύτηκε ακόμα το Υπουργείο αν θα δοθεί έστω μέχρι τέλος του μήνα αυτό,
καταλάβατε, το 50% της ενίσχυσης που αφορά αγρότες και κτηνοτρόφους. Ήρθε λοιπόν η εξωτική, καλώς ήρθε, έχει κοπεί 10% συνολικά αναλογικά. Νομίζω ότι αυτό θα θέλουν να το περάσουν, να μην πάρουν, ας πούμε, το υπόλοιπο. Επίσης, την προηγούμενη εβδομάδα η Τρόικα όσον αφορά ήταν εδώ πέρα και κάποιοι υπάλληλοι από την Τρόικα επέμειναν για τα βοσκοτόπια. Φοβάμαι ότι αν το Υπουργείο δεν μπόρεσε να καλύψει, ας πούμε, τους βοσκότοπους στη χώρα μας, θα έχουμε πρόβλημα έντονο, εκτός κι αν είναι σκεμμένο αυτό το πράγμα. Και το λέω εσκεμένο. Όταν λέτε σκεμμένο, ναι, τι εννοείτε? Ναι. Δηλαδή δίνετε μια πιο και ιδιαίτερα πολιτική χρειά στην κουβέντα μας. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής. Ακούστε. Λοιπόν, όταν πριν 3 χρόνια ο κύριος Σκανδαλίδης θέλησε ξαφνικά να δώσει, να μοιράσει 5 και 10 στρέμματα σε ακτιμονές, εμείς και εγώ προσωπικά ήμουν από τους πρώτους που είχα ενταχθεί σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή εδώ δεν μπορούν να επιβιώσουν οι έχοντες 20 στρέμματα και 50 αγρότες. Πώς ξαφνικά λοιπόν με 5 στρέμματα μπορεί να καλυφθεί, ας πούμε, ένας αγρότης ή κτηνοτρόφος? Αυτό το πράγμα ήταν απαράδεκτο. Έκοψε δηλαδή από τους βοσκότοπους, λοιπόν, από τη χέρσα έκταση, από την παρθένα φύση, αν θέλετε, που αναπαράγεται εκεί πέρα, και έδωσε κάποια στρέμματα. Πιστεύω όμως, γιατί οι βοσκότοποι ήταν πάρα πολλοί, να έχουν καλυφθεί και να μην είμαστε. Απλώς το επισημαίνω, γιατί αυτό παίζεται ακόμα, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, και δεν ξέρω τι θα μας απαντήσουν όταν θα πάμε τώρα στο Υπουργείο. Μάλιστα. Κύριε Θεολόγου, θα είμαστε σε επαφή. Ναι, θα είμαστε. Και άμεσα να ενημερώνουμε έτσι και τους κτηνοτρόφους στην περιφέρειά μας. Δεν είναι σχήματα λόγου. Η κτηνοτροφία είναι συντεταγή. Δεν μπορούμε να βγούμε από την κρίση αν δεν δούμε τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα, τον μεζοκόμο, την οικοδομία, τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι ξεκάθαρο για μας. Και από την άλλη πλευρά, όλοι οι πολιτικοί, οι πολιτικές, να έχουν ως επίκεντρο, σημείο αναφοράς, την ανάπτυξη η οποία έρχεται κυρίως από τον πρωτογενή τομέα. Έρχεται, αλλά δεν τη βλέπουμε. Τα λόγια μπορεί να έρχεται για κάποιους, π.χ. για τον κύριο Στονάρα, ας πούμε, που για μένα είναι εκτός χρόνου και τόπου. Είναι το ίδιο μήκο που σκηνώτησε με τον κύριο Τσαρτάρη. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και τώρα, και ξέρετε, τα λέω τώρα που είναι έτσι στον κολοφόνα της δόξας αυτή η δύο. Το λέω ότι είναι απαράδεκτη. Εντάξει, και να τα στείλετε τα διαψευστήρια μου. Λοιπόν, κύριε Θεολόγου, σας ευχαριστώ πολύ για απόψε, και εγώ θα επικοινωνήσουμε άμεσα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό βράδυ και σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές. Και εσείς να είστε καλά, καλό βράδυ. Ασφαλώς, ήταν μειωμένα όσον αφορά την εξωτική, αυτή την υπόθετη εξωτική. Το υπόλοιπο 30% μπήκε, το 20%, το 10% φόπηκε αναλογικά. Να σκεφτείτε ότι πριν 2,5 μήνες που μας δώσαν το 70%, 65.000 κτηνοτρόφοι κόπηκαν από την εξωτική. Για μένα, ας πούμε, με επιμέρους δικαιολογίες, δηλαδή να το μητρό δεν ήταν καλά συμπληρωμένο, να δεν υπήρχε πιστοποίηση από το ότι μένει στο χωριό. Τη στιγμή που κάνουμε, όταν κάνουμε τις δηλώσεις, από τη Δημαρχία έχουμε προσκομίζουμε τη μονίμου κατοικίας και τα δικαιολογητικά και τα μητρώα. Αυτή η γραφειοκρατία επέλεξε ξαφνικά ο κ. Τσαρτάρης για να κόψει, ακούστε, 65.000 κόσμο πριν 2,5 μήνες. 65.000 άνθρωποι είναι εκτός αυτής της διαδικασίας? Ναι, μπήκανε τώρα όμως, τώρα, το προηγούμενο Σαββάτο που μπήκανε, πιστεύω να μην είναι τόσες, δηλαδή να έχουν δικαιωθεί. Δηλαδή δεν ξέρουμε τον αριθμό που ξανακόπηκαν, έτσι. Όμως πιστεύω ότι να είναι μικρός αριθμός. Αλλιώς είναι απαράδεκτοι οι έχοντες και κατέχοντες με την εξουσία αυτού του τόπου σήμερα. Εσείς με την Πανελλήνια Ένωση των Κτηνοτρόφων κινητοποιηθήκατε άμεσα, αντιδράσατε άμεσα, ούτως ώστε... Ήμασταν ο μόνος φορέας που επανειλημμένα έχουμε επισκεφθεί το Υπουργείο, παρόλη την αδιαφορία που δείχνει. Εμείς κάνουμε πέτρα την καρδιά. Πιστεύουμε ότι αυτά τα προβλήματα, όπως και για το ΦΠΑ έχουμε πει, είναι απαράδεκτο που δεν έχουν πληρωθεί όλοι οι συνάδελφοι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Όπως για την ΕΕ ενίσχυση, την οποία αντιτάξαμε το πρώτο 15ο του Οκτώβρη, και τώρα δεν δεσμεύτηκε ακόμα το Υπουργείο αν θα δοθεί έστω μέχρι τέλος του μήνα αυτό. Καταλάβατε, το 50% της ΕΕ ενίσχυση που αφορά αγρότες και κτηνοτρόφους. Ήρθε λοιπόν η εξωτική, καλώς ήρθε, έχει κοπεί 10% συνολικά αναλογικά. Νομίζω ότι αυτό θα θέλουν να το περάσουν, να μην πάρουν, ας πούμε, το υπόλοιπο. Επίσης, την προηγούμενη εβδομάδα
η Τρόικα όσον αφορά ήταν εδώ πέρα και κάποιοι υπάλληλοι από την Τρόικα επέμειναν για τα βοσκοτόπια. Φοβάμαι ότι αν το Υπουργείο δεν μπόρεσε να καλύψει, ας πούμε, τους βοσκότοπους στη χώρα μας, θα έχουμε πρόβλημα έντονο, εκτός και αν είναι σκεμμένο αυτό το πράγμα. Και το λέω εσύ. Όταν λέτε σκεμμένο, ναι, τι εννοείτε? Δηλαδή, δίνετε μια πιο και ιδιαίτερα πολιτική χρειά στην κουβέντα μας. Μου αρέσει να είμαι ειλικρινής. Ακούστε. Λοιπόν, όταν πριν 3 χρόνια ο κύριος Σκανδαλίδης θέλησε ξαφνικά να δώσει, να μοιράσει 5 και 10 στρέμματα σε ακτιμονές, εμείς και εγώ προσωπικά ήμουν από τους πρώτους που είχα ενταχθεί σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή εδώ δεν μπορούν να επιβιώσουν οι έχοντες 20 στρέμματα και 50 αγρότες. Πώς ξαφνικά, λοιπόν, με 5 στρέμματα μπορεί να καλυφθεί, ας πούμε, ένας αγρότης ή κοινοτρόφος. Αυτό το πράγμα ήταν απαράδεκτο. Έκοψε δηλαδή από τους βοσκότοπους, λοιπόν, από τη Χέρσα έκταση, από την Παρθένα φύση, αν θέλετε, που αναπαράγεται εκεί πέρα, και έδωσε κάποια στρέμματα. Πιστεύω όμως, γιατί οι βοσκότοποι ήταν πάρα πολλοί, να έχουν καλυφθεί και να μην είμαστε. Απλώς το επισημαίνω, γιατί αυτό παίζεται ακόμα, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα και δεν ξέρω τι θα μας απαντήσουν όταν θα πάμε τώρα στο Υπουργείο. Μάλιστα. Κύριε Θεολόγου, θα είμαστε σε επαφή. Ναι, θα είμαστε. Και άμεσα να ενημερώνουμε έτσι και τους κτηνοτρόφους στην περιφέρειά μας. Δεν είναι σχήματα λόγου. Η κτηνοτροφία είναι συντεταγή. Δεν μπορούμε να βγούμε από την κρίση αν δεν δούμε τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα, τον μεζοκόμο, την οικοδομία, τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι ξεκάθαρο για μας. Και από την άλλη πλευρά, όλοι οι πολιτικοί, οι πολιτικές, να έχουν ως επίκεντρο, σημείο αναφοράς, την ανάπτυξη η οποία έρχεται κυρίως από τον πρωτογενή τομέα. Έρχεται, αλλά δεν τη βλέπουμε. Τα λόγια μπορεί να έρχεται για κάποιους, π.χ. για τον κύριο Στονάρα, ας πούμε, που για μένα είναι εκτός χρόνου και τόπου. Είναι το ίδιο μήκο που σκηνότητας με τον κύριο Τσαρτάρη. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και τώρα, και ξέρετε, τα λέω τώρα που είναι έτσι στον κολοφό να τις δόξας αυτοί οι δύο. Το λέω ότι είναι απαράδεκτη. Μια ομάδα δημιουργικής γραφής φαίνεται τελικά να εμφανίζεται στον ορίζοντα της πόλης, στην Κομωτινή. Και μάλιστα σε συμπράττει, συνεργάζεται και φαίνεται να ανήκει και στο δυναμικό του τραγικού οδείου Κομωτινής. Δεν ξέρω αν οι συγγραφέας Φωτεινή Ναούμη είναι ένας από τους ηθήνοντες Νόες. Να τη δούμε και να την καλησπέρισουμε. Φωτεινή, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βάσου. Για να δούμε λοιπόν πώς ξεκινάει αυτή η ομάδα και πού στοχεύει, τι σκοπό έχει. Υπήρξε μία πρόταση για μία τέτοια ομάδα, σεμινάρια συνεχίζονται να λέγονται, σεμινάρια δημιουργικής γραφής, για ανθρώπους που γενικότερα τους ενδιαφέρει, έχουν έτσι μία τριβή με τη γραφή και θα ήθελαν κάποια στιγμή ίσως να κάνουν ένα δικό τους δημιούργημα ή μυθιστόρημα. Εμένα η αλήθεια είναι ότι φλέρταρα ήδη εδώ και 2 χρόνια με την ιδέα. Απλά γενικότερα είμαι έτσι λίγο πιο μαζεμένη σαν άνθρωπος, έτσι όταν πρόκειται να ανακατευτώ με κόσμο και ειδικά όταν παίρνει μια, ας πούμε, εισαγωγικά τέτοια ευθύνη. Παρ' όλα αυτά υπήρχε το μικρόβιο μέσα μου, το σκεφτόμουν, το εξέλιξα με τον καιρό. Έχω παρακολουθήσει και ίδια αρκετά τέτοιου είδους σεμινάρια. Παρ' όλα αυτά προτίμησα να το λέμε ομάδα δημιουργικής γραφής, δηλαδή να είναι κάτι έτσι πιο ομαδικό, φιλικό, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει αρκετή σκληρή δουλειά. Να δούμε λοιπόν πού απευθύνεστε, πώς θα λειτουργείτε και ποιο θα είναι το περιεχόμενο όλων αυτών των συναντήσεων, των σεμιναρίων. Βασίζεται σε κάποια δομή. Ναι, σίγουρα βασίζεται σε κάποια δομή. Και ακόμη και σε αυτόν τον τομέα υπάρχουν άνθρωποι που υποστηρίζουν μια συγκεκριμένη, ας πούμε, μέθοδο σε αυτές τις ομάδες και κάποιοι άλλοι προτιμούν έτσι μια πιο ευρεία. Για να μην μπερδεύω και τον κόσμο που δεν έχει ασχοληθεί, ίσως, εγώ θα πατήσω πιο πολύ πάνω στην προσωπική δουλειά του κάθε ανθρώπου. Είναι για ανθρώπους που τους ενδιαφέρει να γράψουν στο μέλλον ένα διήγημα, ένα μυθιστόρημα, κάτι, μια νουβέλα, οτιδήποτε. Και θα υπάρχει μια φόρμα αρχική από μένα που θα μιλήσουμε για το πώς στείνεται μια ιστορία, πώς στείνουμε τους ήρωες, τι οπτική προτιμάμε για τους ήρωές μας, για την πλοκή, πώς αποφεύγουμε τα κλισέ, διάφορες μικρές τεχνικές που μπορεί να προβληματίζει κάποιον δυνάμει συγγραφέα. Και από εκεί και έπειτα θα υπάρχει ένα θέμα κάθε φορά που θα καλούνται οι συμμετέχοντες να παρουσιάσουμε για την επόμενη φορά. Και πάνω σε αυτό θα συζητάμε και θα κάνουμε την περισσότερη δουλειά. Δηλαδή, στόχος είναι η προσωπική εξέλιξη του καθενός, σε ό,τι αφορά τη γραφή πάντα. Ποιοι θα συναποτελούν αυτή την ομάδα που θα συμβάλλει στην αξιολόγηση, στην εξέλιξη, θα συμπληρώνει?
Τους άλλους ανθρώπους. Το ανθρώπινο δυναμικό που θα συμμετέχει σε αυτή. Μέχρι τώρα έχουμε ανθρώπους που έχουν έρθει και μας έχουν ρωτήσει διάφορα κτλ. Ήδη υπάρχουν οι πρώτοι που θα αποτελούν την ομάδα. Έχουμε κάποιες θέσεις ακόμη. Και από εκεί και πέρα θα δούμε όπως θα κυλήσει το πράγμα, ανάλογα θα το πάμε. Να πούμε ίσως πόσα άτομα θα συναποτελούν αυτήν την ομάδα, μιας και νομίζω ότι στέλνουν εξελίσματα. Το ανώτερο θα είναι στα 10 άτομα. Τώρα βρισκόμαστε νομίζω γύρω στα 6, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που το συζητάνε ακόμη. Και ο μέσος όρος ηλικίας. Το καλό είναι το θετικό μέχρι τώρα ότι έχουμε από φοιτητές μέχρι και αρκετά μεγαλύτερες ηλικίες. Mm-hmm. Και είναι ωραίο αυτό, να υπάρχει μια ποικιλία ανθρώπων. Υπάρχει, Φωτεινή, η συγγραφή για σένα τα τελευταία χρόνια είναι και μια στάση ζωής. Δεν θα πω τρόπο ζωής, αλλά είναι στάση ζωής. Σωστά, σε συγκαθορίζει. Εντελώς. Υπ' αυτή την έννοια θα μπορούσες ίσως και με την ενασχόλησή σου και μέσα από τα βιβλία σου, τα τρία βιβλία σου, να πεις ότι υπάρχουν συγκεκριμένες συνταγές οι οποίες οδηγούν όχι στην επιτυχία, αλλά τουλάχιστον στην ορθή γραφή. Για να γράψουμε σωστά, πρέπει να μιλάμε και σωστά, έτσι, να μιλούμε σωστά ή να έχουμε γενικότερα καλά ελληνικά. Πώς απέχουμε τελικά από αυτό. Πόσο σημασία μπορεί να έχει αυτό στην δημιουργική γραφή. Κατά τη γνώμη μου έχει τη μεγαλύτερη. Και φυσικά απέχουμε πολύ από τη ιδέα. Όλοι μας, ο καθένας προσπαθεί όσο περισσότερο μπορεί να φτάσει στο επιθυμητό. Για μένα δεν υπάρχουν συνταγές. Και γενικότερα είμαι κατάλληλο αυτό των tips και των trick και όλα αυτά. Υπάρχουν όμως, μπορούμε, εγώ σε αυτά που εμπιστεύομαι, καταρχήν, εμπιστεύομαι τη δική μου πορεία και το ένστικτό μου και σέβομαι φυσικά όλων των ανθρώπων το ένστικτο και τις εμπειρίες που ασχολούνται με αυτό το χώρο. Υπάρχουν πάρα πολλοί καταξιωμένοι συγγραφείς οι οποίοι έχουν γράψει σχετικά με τη δημιουργική γραφή, κυρίως όμως για το πώς τη βίωσαν οι ίδιοι, γιατί οι προβλήματα αντιμετώπισαν, πώς τα ξεπέρασαν και όλα αυτά. Για μένα το βέβαιο είναι ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες που μπορεί να ακολουθήσει κανείς και θα αναφερθούμε και σε αυτούς, δεν θα μείνουν όμως εκεί. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ακόμη και αν γράψουμε ένα, δύο, τρία, πέντε, δέκα κανόνες για να γράψει κανείς ένα καλό δίηγμα θα το γράψει. Θα γράψει κάτι μέτριο. Mm-hmm. Το θέμα είναι να ξεπεράσεις τον εαυτό σου και τα προβλεπόμενα. Μάλιστα. Και αν θα θέλαμε τελικά να δούμε πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτό το σεμινάριο, τι θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι 2 μήνες. Είναι 8 συναντήσεις, κάθε Τετάρτη 6 με 9. Είναι ένας κύκλος 8 συναντήσεων στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Αυτό είναι έτσι ένα ωραίο χρονικό περιθώριο. Θα επαναλαμβάνεται αυτός ο κύκλος των σεμιναρίων. Δεν το ξέρω αυτό. Βάζω, θα αρχίσουμε αυτό με το καλό, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί ήλθαμε ότι ήθελα κι εγώ, επειδή όπως προείπα, πηγαίνω αρκετά συχνά Θεσσαλονίκη και έχω παρακολουθήσει και συνεχίζω να παρακολουθώ διάφορα σεμινάρια. Είναι πολύ ωραία για ανθρώπους που έχουν αγάπη, λατρεία για ένα είδος όπως για μένα είναι η συγγραφή, να μπορούν να συνεπάρχουν στον ίδιο χώρο με άλλους ανθρώπους που έχουν τις ίδιες ανησυχίες. Και η συνεργασία με το Θρακικό Οδείο πώς ξεκίνησε τελικά, πώς αυτή η προσπάθεια βρήκε στέγη. Γενικότερα ήμουν πολύ ευχαριστημένη. Ήταν από τους χώρους που στήριξαν τις πρώτες μου προσπάθειες με τις παρουσιάσεις των βιβλίων μου και όλα αυτά. Και όταν γενικότερα είχαμε συζητήσει πριν από πολύ καιρό, ότι σκεφτόμουν κάτι τέτοιο, ήταν πάντα πολύ ανοιχτοί και πρόθυμοι να το στηρίξουν. Mm-hmm. Έτσι απλά έγινε. Είπαμε να το δοκιμάζουμε. Εγώ είχα την ύλη, έχω το πλάνο, ξέρω πώς θα κινηθώ. Και από εκεί και πέρα εδώ είμαστε να δούμε πώς εξελιχθεί. Ευχόμαστε λοιπόν κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ και σας. Και εμείς για την παρουσία στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ, Βάσο. Υπήρξε μια πρόταση για μια τέτοια ομάδα, σεμινάρια συνεχίζονται να λέγονται, σεμινάρια δημιουργικής γραφής, για ανθρώπους που γενικότερα τους ενδιαφέρει, έχουν έτσι μια τριβή με τη γραφή και θα ήθελαν κάποια στιγμή ίσως να κάνουν ένα δικό τους δημιούργημα ή μυθιστόρημα. Εμένα η αλήθεια είναι ότι φλέρταρα ήδη εδώ και 2 χρόνια με την ιδέα, απλά γενικότερα είμαι έτσι λίγο πιο μαζεμένη σαν άνθρωπος, γιατί όταν πρόκειται να ανακατευτώ με κόσμο και ειδικά όταν παίρνει μια, ας πούμε, εισαγωγικά τέτοια ευθύνη. Παρ' όλα αυτά υπήρχε το μικρόβιο μέσα μου, το σκεφτόμουν, το εξέλιξα με τον καιρό. Έχω παρακολουθήσει και ήδη αρκετά τέτοιου είδους σεμινάρια. Παρ' όλα αυτά προτίμησα να το λέμε ομάδα δημιουργικής γραφής, δηλαδή να είναι κάτι έτσι πιο ομαδικό, φιλικό, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει αρκετή σκληρή δουλειά. Να δούμε λοιπόν πού απευθύνεστε, πώς θα λειτουργείτε και ποιο θα είναι το περιεχόμενο όλων αυτών των συναντήσεων, των σεμιναρίων. Βασίζεται σε κάποια δομή. Ναι, σίγουρα βασίζεται σε κάποια δομή. Και ακόμη και σε αυτό το τομέα υπάρχουν άνθρωποι που υποστηρίζουν μία συγκεκριμένη, ας πούμε, μέθοδο
σε αυτές τις ομάδες και κάποιοι άλλοι προτιμούν έτσι μια πιο ευρία. Για να μην μπερδεύω και τον κόσμο που δεν έχει ασχοληθεί ίσως, εγώ θα πατήσω πιο πολύ πάνω στην προσωπική δουλειά του κάθε ανθρώπου. Είναι για ανθρώπους που τους ενδιαφέρει να γράψουν στο μέλλον ένα διήγημα, ένα μυθιστόρημα, κάτι, μια νουβέλα, οτιδήποτε. Και θα υπάρχει μια φόρμα αρχική από μένα που θα μιλήσουμε για το πώς στείνεται μια ιστορία, πώς στείλουμε τους ήρωες, τι οπτική προτιμάμε για τους ήρωές μας, για την πλοκή, πώς αποφεύγουμε τα κλισέ, διάφορες μικρές τεχνικές που μπορεί να προβληματίζει κάποιον δυνάμει συγγραφέα. Και από εκεί και έπειτα θα υπάρχει ένα θέμα κάθε φορά που θα καλούνται οι συμμετέχοντες να παρουσιάσουν για την επόμενη φορά. Και πάνω σε αυτό θα συζητάμε και θα κάνουμε την περισσότερη δουλειά. Mm-hmm. Δηλαδή, στόχος είναι η προσωπική εξέλιξη του καθενός, mm-hmm. σε ό,τι αφορά τη γραφή πάντα. Ποιοι θα συναποτελούν αυτή την ομάδα που θα συμβάλλει στην αξιολόγηση, στην εξέλιξη, θα συμπληρώνει τους άλλους ανθρώπους? Το ανθρώπινο δυναμικό που θα συμμετέχει σε αυτή. Μέχρι τώρα έχουμε ανθρώπους που έχουν έρθει και μας έχουν ερωτήσει διάφορα κτλ. Ήδη υπάρχουν οι πρώτοι που θα αποτελούν την ομάδα. Έχουμε κάποιες θέσεις ακόμη. Και από εκεί και πέρα θα δούμε όπως θα κυλήσει το πράγμα, ανάλογα θα το πάμε. Mm-hmm. Να πούμε ίσως πόσα άτομα θα συναποτελούν αυτήν την ομάδα, μιας και νομίζω ότι στην εξελίξη. Το ανώτερο θα είναι στα 10 άτομα. Τώρα βρισκόμαστε νομίζω γύρω στα 6, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που το συζητάνε ακόμη. Και ο μέσος όρος ηλικίας. Το καλό είναι, το θετικό μέχρι τώρα, ότι έχουμε από φοιτητές μέχρι και αρκετά μεγαλύτερες ηλικίες. Mm-hmm. Και είναι ωραίο αυτό, να υπάρχει μια ποικιλία ανθρώπων. Υπάρχει, Φωτεινή, η συγγραφή για σένα τα τελευταία χρόνια είναι και μια στάση ζωής. Δεν θα πω τρόπο ζωής, αλλά είναι στάση ζωής. Σωστά, σε συγκαθορίζει. Εντελώς. Υπ' αυτή την έννοια θα μπορούσες ίσως και με την ενασχόλησή σου και μέσα από τα βιβλία σου, τα τρία βιβλία σου, να πεις ότι υπάρχουν συγκεκριμένες συνταγές οι οποίες οδηγούν όχι στην επιτυχία, αλλά τουλάχιστον στην ορθή γραφή. Για να γράψουμε σωστά, πρέπει να μιλάμε και σωστά, έτσι, να μιλούμε σωστά ή να έχουμε γενικότερα καλά ελληνικά. Πώς απέχουμε τελικά από αυτό? Πόσο σημασία μπορεί να έχει αυτό στην δημιουργική γραφή? Κατά τη γνώμη μου έχει τη μεγαλύτερη. Και φυσικά απέχουμε πολύ από τη ιδέα. Το όλοι μας, ο καθένας προσπαθεί όσο περισσότερο μπορεί να φτάσει στο επιθυμητό. Για μένα δεν υπάρχουν συνταγές. Και γενικότερα είμαι κατάλληλο αυτό των tips και των trick και όλα αυτά. Υπάρχουν όμως, μπορούμε, εγώ σε αυτά που εμπιστεύομαι, καταρχήν εμπιστεύομαι τη δική μου πορεία και το ένστικτό μου και σέβομαι φυσικά όλων των ανθρώπων το ένστικτο και τις εμπειρίες που ασχολούνται με αυτό το χώρο. Υπάρχουν πάρα πολλοί καταξιωμένοι συγγραφείς οι οποίοι έχουν γράψει σχετικά με τη δημιουργική γραφή, κυρίως όμως για το πώς τη βίωσαν οι ίδιοι, γιατί οι προβλήματα αντιμετώπισαν, πώς τα ξεπέρασαν και όλα αυτά. Για μένα το βέβαιο είναι ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες που μπορεί να ακολουθήσει κανείς και θα αναφερθούμε και σε αυτούς, δεν θα μείνουν όμως εκεί. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ακόμη και αν γράψουμε 1, 2, 3, 5, 10 κανόνες για να γράψει κανείς ένα καλό δίηγμα θα το γράψει. Θα γράψει κάτι μέτριο. Mm-hmm. Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν η Αντιπρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Επιτροπής και η Κοινωνική Λειτουργός του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Κομωτινής. Το θέμα ήταν η λειτουργία και οι δράσεις του κέντρου εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η Αντιπρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Επιτροπής του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Κομωτινής, Φελίνα Καζάκου, μίλησε για τη λειτουργία και τις δράσεις του κέντρου εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Είχαμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε υπηρεσίες σε ένα μεγάλο αριθμό οικογενειών στην πόλη. Όπως είπαμε, οι ανάγκες είναι συνεχώς αυξανόμενες και για το λόγο αυτό εμείς φροντίσαμε για τη χρονιά που έρχεται τουλάχιστον να εξασφαλίσουμε το επιπλέον προσωπικό που μας χρειαζόταν. Το κέντρο αρχικά ξεκίνησε να λειτουργεί με κάποια συγκεκριμένα άτομα, εξειδικευμένους επιστήμονες στο είδος τους, οι οποίοι ήταν στον αριθμό 4. Είχαμε τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε επιπλέον προσωπικό. Αναφέρομαι στις 2 κοινωνικές λειτουργούς που αποσχολεί πλέον το κέντρο, στην ειδική παιδαγωγό, στη λογοθεραπεύτρια, τη γραμματεία, και στους πολλούς βέβαια εθελοντές που στηρίζουν την προσπάθειά μας αυτή. Επιδίωξή μας φυσικά είναι το πρόγραμμά μας να μεγαλώσει και φυσικά όταν λέμε να μεγαλώσει το πρόγραμμα να διευρύνουμε τον αριθμό των παιδιών και των οικογενειών που δέχονται υπηρεσίες.
Μέχρι τώρα το κέντρο φιλοξενούσε περισσότερο οικογένειες και παιδιά τα οποία ανήκαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στηρίζαμε τα παιδιά αυτά. Επειδή όμως η κρίση γενικώς αλλάζει και αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε από έρευνες που έχουν γίνει και από το προσωπικό αλλά και από εμάς, από μια καταγραφή, ότι η κρίση αυτή τη στιγμή αγγίζει πάρα πολύ τους εφήβους. Μιλάμε για μια νέα κατηγορία. Νέα κατηγορία αναφέρομαι κυρίως στους εφήβους, γιατί όντως έχει δημιουργηθεί έντονο πρόβλημα. Οι έφηβοι είναι μια ειδική κατηγορία λόγω της ηλικίας τους και των βιωμάτων τους, ότι δεν μπορούν να δεχτούν και αντιμετωπίζουν εύκολα κάποιες καταστάσεις. Και προς αυτή την κατεύθυνση συμβουλεύουμε, έτσι ώστε πολύ σύντομα να παρουσιάσουμε ένα νέο πρόγραμμα. Τώρα, όσο αφορά τις δράσεις που ετοιμάζουμε για τη νέα χρονιά, ήδη έχει γίνει ένας προγραμματισμός πέρα από την παροχή υπηρεσιών στις οικογένειες που βρίσκονται σε κρίση, να τρέξει ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, το οποίο δουλεύουμε αυτή τη στιγμή και λογικά στον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει. Στα πλαίσια των δράσεων και το άνοιγμα που κάνουμε στην κοινωνία, σε συνεργασία με τη Διοίκηση των Παιδικών Χωριών ΣΟΣ Ελλάδος, ετοιμάζουμε μία ημερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί αρχικά στην Αλεξανδρούπολη, όπου βρίσκεται και η έδρα του χωριού ΣΟΣ. Θα πραγματοποιηθεί στις 2 Νοεμβρίου. Θα ήθελα έτσι, μια και μου δίνετε η δυνατότητα, να ενημερώσω τον κόσμο ότι πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Περισσότερα στατιστικά στοιχεία από οικογένειες που έχουν εξυπηρετηθεί, έδωσε κοινωνική λειτουργός του κέντρου, Σουζάνα Μουρατίδου. Είναι χρήσιμο να πούμε ότι μέχρι τώρα έχουν απευθυνθεί στο κέντρο μας και ζητήσει βοήθεια 112 οικογένειες. Αυτές είναι οικογένειες που έχουν λάβει και υπηρεσίες από το κέντρο. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρώσει κάποιες οικογένειες τις υπηρεσίες αυτές. Έχει ολοκληρωθεί δηλαδή η παροχή κάποιας υπηρεσίας, ανεξαρτήτου του τι ακριβώς είναι αυτό. Και εν ενεργεία αυτή τη στιγμή βρίσκονται 70 οικογένειες, που σημαίνει το ότι λαμβάνουν κάποια από τις βοήθειες, έτσι αν μπορώ να το πω έτσι, που παρέχουμε. Τώρα, είναι χρήσιμο να αναφέρουμε το κομμάτι της μαθησιακής στήριξης, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, γίνονται προσπάθειες μέσα στην πόλη, αλλά και εμείς από πλευράς μας θέλουμε πάρα πολύ να βοηθήσουμε τα παιδάκια τα οποία αντιμετωπίζουν σύν το οικονομικό και κάποιες άλλες δυσκολίες περαιτέρω. Θα θέλαμε έτσι τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Έχουμε αρκετούς εθελοντές εκπαιδευτικούς. Θα θέλαμε βέβαια και κάποιων ειδικοτήτων περαιτέρω, διότι οι ανάγκες, ξέρετε, σε μαθήματα δεν είναι μόνο. Τα μαθήματα δεν αφορούν μονάχα τα φιλολογικά, που έχουμε αρκετούς φιλολόγους που μας έχουν βοηθήσει. Και με αυτή την είδηση, κυρίε και κύριοι, ολοκληρώνεται για απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί η εκπομπή «Πες τα Νίκο» του Νίκο Πουρτσίβη και στη συνέχεια τα τελευταία νέα από τον Κώστα το Κότσι. Από όλους εμάς, πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας.